Κάθε βράδυ γλεντικό πάνε με τη μικρή τη Δελαφράγκα στο Night Club Tropicana. Πού? Στο Night Club Tropicana. Παίρνει φωτιά η νύχτα όταν σε βλέπει. Κι ανάποδο γυρίζει ο κόσμος ξαφνικά. Και τόσα βλάκα με το χέρι στην τσέπη. Τα πει και ψύχρεμος θα μείνω τελικά. Στη φωτιά με ρίχνει κάθε σου ματιά. Στη φωτιά. Όταν χορεύεις τρέμει το πάτωμα και πάει να εκράγει. Δεν ξέρω πάλι τι πελάτες γυρεύεις. Και δεν πατάνε πια τα πόδια μου στη γη. Στη φωτιά με ρίχνει κάθε σου ματιά. Στη φωτιά όλη η ζωή μου στη φωτιά. Σας. Να βοηθήσω λίγο την κατάσταση. Ορίστε. Μπήκες μέσα εσύ, τα πέταξες όλα και άρχισε το χορό. Ευχαριστούμε τον παρτενέρ. Κάπου σε ξέρω τώρα εγώ εσένα που σε ξέρω, άραγε. Για πες βρε Ιβόνη. Γεια σας, καταρχήν μπορεί να μείνει ο παρτενέρ μου. Αν μείνει δεν θα θέλω κρυθεί να και ο παρτενέρ όμως. Θα κρυθεί και ο παρτενέρ αν μείνει. Εννοείται, γι' αυτό εντάξει, το θέλω. Εντάξει, το λέω εγώ για να το έχεις υπόψη. Κάτσε να φέρω και ένα μικρόφωνο. Μήπως χρειαστείς, ακούμε παρόλα αυτά ποια είναι η ιστορία σου. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Γιακουμής και η Δελαφράγκα κάνουν ένα πάρτι στο Club Tropicana, ναι. Ιστορικό στη δεκαετία αυτή του 70, και εγώ και ο φίλος μου είμαστε καλεσμένοι εκεί και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα σήμερα εκεί. Να περάσετε πολύ όμορφα. Θέλω να κάνετε μία μεταβολή προς τα κορίτσια. Α, sorry. Και η Σοφία θα ήθελε να μου σχολιάσει αυτό που μόλις είδε. Γέλασα πάρα πολύ, μου άρεσε. Πολύ έξυπνο αυτό. Δείχνει ότι έχεις ανατρέξει, έχεις πάρει πληροφορίες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το φόρεμα. Μου θυμίζει πολύ ελληνικό κινηματογράφο σε έγχρωμες ταινίες. Ο παρτενέρ σου άψογα. Ευχαριστώ πολύ. Δημένος και στο χορευτικό όλα. Μου αρέσατε πάρα πολύ. Ήσασταν ωραίο δίδυμο. Ευχαριστώ, Σοφία. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να περάσετε στην Κρητική Έγινε. Επιτροπή. Γιατί μπορώ, καταλαβαίνετε. Έτσι, μπράβο, κορίτσι μου. Γεια σας. Καλώς τους. Αλεξάνδρα. Παρακαλώ. Μήπως θέλετε να αλλάξετε και styling. Εντάξει, το μαλλί λίγο δεν το πέτυχε τόσο καλά. Κοντά είναι. Πάρτε και το κορίτσι απόψε πάντως στην Τελαφράγκα. Εννοείται, θα σε πάρουμε. Έρχομαι. Είναι όλα τα φράγκα. Εντάξει. Δεν θα μείνει φράγκο. Είναι τέλειο, εντάξει, τρελαίνομαι. Κοίτα, είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός με τέτοιο παρτενέρ εναντί των υπολείπων. Ξέρω. Τον αγαπώ. Πρέπει να κάνετε κρατήσεις. Μα τον έχω κάνει κράτηση εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ραπ το φόρεμα. Εντάξει, συγκλονιστικό. Ήταν κλασικό 70's στοιχείο, τα φορέματα κρουαζέ. Και το print αυτό, καταπληκτικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η εικόνα. Το μόνο που έτσι μου κλωτσάει είναι το παπούτσι αυτό το λίγο. Θα το ήθελα το πιο χοντρό τακούνι. Ισχύει, απλά λίγο. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Θα ήθελα λέει, την εικόνα άψογη. Full. Δεν βλέπω καμία. Στεναχωριέμαι καμία. Δεν έχει βάλει φελούς και ξύλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Δεν βρήκατε. Αν φοράγατε μικρό νούμερο, θα σας τα δίνω. Γιατί είναι καταπληκτική αυτή η ιστορία με τα υλικά αυτά. Μου το πάει λίγο late 70s προς 80. Ναι, ναι. Μ' αρέσει όμως τόσο πολύ και μ' άρεσε και η παρουσίαση, οπότε πέρασε τέλεια. Ευχαριστώ. Ωραία. Χάρη. Μας εντυπωσιάσατε. Καλά, όλα τα λεφτά είναι για Γιακουμής φυσικά. Εντάξει, το συζητάω. Αυτό το κοστούμι το έχεις πάει από το Βραχνό. Όχι. Πού να τον ξέρεις το Βραχνό. Ήτανε από τον Πανταζόνα. Της εποχής τότε, θα έπαιρνα και εγώ. Συγγνώμη, αυτό το κουστούμάκι μπορώ να το φορέσω. Πραγματικά θέλω να το βάλω. Είναι τέλειο. Ετοιμαστείτε να κάνουμε έξοδο.
όπως είστε ετοιμένοι. Είμαστε πανέτοιμοι, εσείς ετοιμαστείτε. Είμαστε κι εμείς. Έτοιμοι. Μας ξυπνήσατε τα νιάτα μας. Λοιπόν, τα δικά σου δηλαδή, γιατί έχουμε νέους. Καλά, μην έρθει. Θα πάρουμε και το μικρό δίπλα. Με το τρακτέρ. Τώρα. Πολύ ωραίο το φόρεμα, ακριβώς to the point και σήμερα και τέλεκι de la Franca. Σάσα Καστούρα μου θυμίζει με την περούκα. Όμοιρο. Δεν είναι περούκα. Είναι το μαλλί. Το μαλλί της. Ολοκληρό. Ναι. Έχει λίγο κάτι πρόσθετο. Το κρύβες. Έχει κάτι γι' αυτό. Κάτι λίγο όμως. Έχει τις περικοκλάδες κάτω γι' αυτό. Τέλος πάντων. Και το make-up πάρα πολύ πετυχημένο. Μπράβο, Ιβόνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλεια. Καταπληκτική και εσύ και ο συνοδός σου. Καταπληκτική εικόνα, καταπληκτική παρουσίαση. Εκτός τα παπούτσια σου. Ναι. Δηλαδή, με άλλα παπούτσια θα ήταν τέλειο. Εντάξει, περνάει τσάντα. Εντάξει. Ήρθε η στιγμή της βαθμολογίας, μια όπως ξέρετε πολύ καλά. Χάρη. Ξέρουμε καλά. Λοιπόν, απλά επειδή είναι πάρτι το σκέφτηκα. Ψάθινη, ψάθινη. Εντάξει, ναι. Εγώ θα σου δώσω, δώστα, πέντε. Δώστα όλα. Σας αγαπώ. Φανταστικά. Υπέροχη αρχή για την Ιβόνη. Αλεξάνδρα, μάλιστα. Θα συνεχίσουμε το ίδιο. Στην ίδια γραμμή. Κοντά. Κοντά. Ευχαριστώ. Σήμερα τέσσερα. Πολύ ωραίο. Στέλιο. Και εγώ τέσσερα με θαυμαστικό. Ευχαριστώ. Ήσασταν υπέροχοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν το ξεχνάμε το πάρτι. Όχι βέβαια. Σε παρακαλώ. Το γιακουμί και τα μάτια σου. Έτσι. Φαίνεται καλό παιδί. Και τώρα έρχεται η Ιωάννα Τούνη. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come. Τι γίνεται εδώ, κορίτσι μου? Τι λουλούδια είναι αυτά που έχεις βάλει στο ποδαράκι σου? Λουλούδια. Μην το κρύβεις, να το δούμε λίγο το ποδαράκι. Για πες τώρα πώς το σκέφτηκες το δικό σου κόνσεπτ. Πώς το σκέφτηκα? Εγώ είμαι το 72. Είμαι μεγάλη φαν των Beatles, αλλά έχουν διαλυθεί όπως θα ξέρετε τα τελευταία δύο χρόνια. Ωστόσο, για χάρη μου και για χάρη ενός φιλανθρωπικού σκοπού, θα κάνουν μια τελευταία συναυλία, η οποία θα γίνει στη Κελία αρχή Σεπτέμβρη. Και βρήκες την ευκαιρία και πολύ καλά θα κάνεις. Ραμόνα. Θα ήθελα να έχεις πιο πολύ κοσμήματα. Τα παπούτσια είναι εκείνα της περίοδος, όχι με τόσο πάτο, ναι είναι. Δεν ξέρω, τα ήθελα παραπάνω πράγματα, δεν ξέρω. Έχω τα λουλούδια μου. Έχει το μαρκαδωράκι μέσα, πρέπει να πάρω αυτόγραφο. Δεν μ' αστάπες αυτά, για δείξε κι άλλο, για να δω, δεν βλέπω καλά. Άνοιξε λίγο να βλέπω. Με αυτό προσπαθώ κι εγώ τόση ώρα, να μας δείξει το λουλούδι που έχει βάλει εδώ στο πόδι, αλλά δεν το δείχνει. Μου πήρες όλα τα λουλούδια, πάρ' τα όλα. Όλα. Όλα τα έλεγχα. Όχι, αυτό είναι άλλη δεκαετία. Δηλαδή, όταν λες κάτι άλλο, θα ήθελες και μία τσάντα, ας πούμε. Σου φαίνεται λίγο. Τα ήθελα και μία κρόση τσαντούλα, τα ήθελα και κόσμημα. Αν δεν είσαι στην αυλή, θα γίνω χάια. Θέλω μόνο το μαρκαδόρο, όμως είμαι ακόμα, με προλάβω να πάρω το αυτόγραφο. Αυτό με τον Beatles δεν πολύ μου ταιριάζει εμένα όλο αυτό. Μα είμαι χίπισσα. Είσαι χίπισσα, το ξέρω. Απλά μου αρέσουν πάρα πολύ τα ακούσματα αυτά. Εντάξει, ευχαριστούμε, Ραμόνα. Και πάμε προς τους κριτές, Ιωάννα μου, σιγά-σιγά. Thank you. Γεια σας. Στέλιο. Ωραία, αλλά μου λείπουν και εμένα κοσμήματα. Στο πόδι τι έχεις? Τα λουλούδια μου. Ποια λουλούδια? Τα λουλούδια μου. Για να δούμε. Τα παιδιά που είναι. Ποια παιδιά? Το λουλουδιών. Εγώ. Τα παιδιά είναι πιο δεξιά. Τι να πω, κάτι, το ρούχο είναι δεκαετία σαν της μαμάς μου. Αυτό που έχω στο κεφάλι μου είναι το στιθωράκι που είχε το ρούχο, αλλά η μαμά μου είναι πολύ σκληρή. Το ποιο?
το στιθουράκι, πώς λέγεται, μπουστάκι το. Αλλά η μαμά είναι πολύ σκηνή, οπότε είπα να το βάλω στο κεφάλι. Καλά έκανες και το βάλεις στο κεφάλι. Θα ήθελα λίγα κοσμάτα περισσότερα και θα ήθελα το παπούτσι που φοράς να είναι η κλασική βερσιόν. Ναι, λίγο, ήθελα λίγο παραπάνω. Κόνσεπτ. Ναι. Λίγο παραπάνω. Δηλαδή, καρδούλες ζωγραφισμένες στο μάγουλο, λουλούδια εδώ. Ζωγραφίζανε πάρα πολλά πράγματα πάνω τους. Το ξέρω ότι ζωγραφίζανε, αλλά δεν ήθελα να ζωγραφίσω κάτι. Δηλαδή, το μακιγιάζ νομίζω είναι αρκετά δεκαετίας. Ξέρεις τι, είναι πολύ, πολύ καθημερινό, πολύ απλό. Καθημερινό δεν είναι σίγουρα, έτσι δεν νομίζω ότι βγαίνει πολύς κόσμος. Βγαίνεις. Δεν έχεις κάτι υπερβολικό. Εγώ κυκλοφορώ έτσι. Άνετα. Δηλαδή φοράω τέτοιες φούστες, φοράω ένα από πάνω off shoulders και κυκλοφορώ εύκολα. Δεν, θα μου πεις εγώ είμαι εγώ, αλλά δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να υποστηρίξεις. Ενώ αν το έκανες concept ακόμα πιο έντονο, τότε θα ήτανε πολύ κοντά σε δεν αυτό. Δεν ήθελα να κάνω concept σήμερα, δεν έγινε. Ξέρεις κάτι τι γίνεται, Ιωάννα, αν δεν είχες αυτό με τα λουλούδια στο πόδι, με αυτά τα παπούτσια, το λευκό που κάμισο και αυτά που φοράς, ένα πραγματικά θα μπορούσες να είσαι παντού πλευσουδάκια, πολύ χρώμα. Θα μπορούσες να είσαι στο 2017. Ωραία, εσύ τοποθετήθηκες στο 72. Δεν θέλετε να είμαι σύγχρονη, αλλά... Άξε, το 72, παιδί μου, δεν είσαι. Έχω κάτι που δεν είναι το 72. Ξέρεις τι, μπορείς να πεις ότι το έχω φέρει λίγο στο σήμερα. Όχι, σωστό. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι που δεν είναι το 72 και 72. Τα νύχια δεν μπορούν να ήταν έτσι. Έπρεπε να έχουν ζωγραφιές επάνω, έπρεπε να ήταν πιο φτά. Καλά, εντάξει, δεν είναι και κοστούμι, δεν κάνουμε μεταμφίεση. Ακριβώς το κορίτσι είναι στο σήμερα, εντάξει. Δεν είναι στο σήμερα στο κόνσεπτ, όμως είναι το 72. Στο σήμερα, είμαι μια κοπέλα το 72. Σε συναυλία των Beatles. Το 72 ναι, ξανά συναντιούνται οι Beatles και πάνε να κάνουν ναι, συναυλία. Το 72 έχουν διαλυθεί, το 72 είπα στο κόνσεπτ ότι κάνουν τύπου φιλανθρωπικό. Κάνουν μια συναυλία για φιλανθρωπικό σκοπό και ξανά για μια συναυλία. Σήμερα πας να δεις συναυλία. Το 72. Το 72. Το 60 με 70 ήταν οι Beatles. Γι' αυτό λείπουν πράγματα στην Αλεξάνδρα και στο Στέιλ. Δεν χρειάζεται τότε. Έχεις ντυθεί το 72, οκ. Flashback. Βγήκες να χορέψεις. Μοιάζει και με τη Μαρία Ιωαννίδου. Εγώ νόμιζα θα κάνει χορευτικά διάφορα, αφού χορεύει. Δεν ήθελα να κάνω χορευτικά σήμερα. Ήσουν δεν πολύ. Ήθελε σήμερα, ήθελα αυτό. Λένε οι φίλοι μου εδώ ότι κυκλοφορώ. Η Τούνη κυκλοφορεί και οπλοφορεί. Δεν χρειάζεται να έχει κάτι παραπάνω. Εγώ νομίζω ότι θα φάω 70 σφαλιάρες. Από μένα. Όταν σε βλέπω. Καλέ, όχι, 70 φιλιά θα πάρεις. Και σφαλιάρες. Η νικήτρια για αυτή την εβδομάδα είναι... Λένε οι φίλοι μου εδώ ότι κυκλοφορώ. Η Τούνη κυκλοφορεί και οπλοφορεί. Δεν χρειάζεται να έχει κάτι παραπάνω. Εγώ έχω μια ένσταση με τα print, με το μοτίβο από το ύφασμα. Είναι αυτό το γεωμετρικό. Ξέρεις, θα μπορούσε να έχει ένα πιο σκούρο, ένα πουκάμισο. Σίγουρα, θα μπορούσα να έχω πολλά. Πιο μπατίκ, πιο λουλούδια, πιο... Όχι έντονα, θα μπορούσε να είναι και σκούρο, δεν έχει σημασία, αλλά είναι πολύ έτσι αγνό και όλο αυτό το πράγμα. Τα παπούτσια επίσης. Δεν είναι ότι είναι σημερινά. Έπρεπε να φοράς μια δερμάτινη μπότα εκείνη τη εποχή, ξέρει, με τα τετράγωνα τα κούνια. Πάντως. Πολύ βολικά. Σε Ιωάννα, αρένα θα γίνει η συναυλία. Ξέρεις, σκέφτομαι. Λες, όπως ξέρουμε, έχουν διαλυθεί. Βλέπω και σε σένα μια διάλυση. Δηλαδή και χτες ήρθες λίγο έτσι με χαμηλά κέφια. Και προχθές... σήμερα το μεσημέρι. Τι έχεις πάρει. Ποιος επήραξε. Μίλα μας για σένα. Τι να μιλήσω για μένα. Έλα τώρα. Έχει διαλυθεί αυτό το. Κάποιος ήρθε εδώ και μας πήρε την Ιωάννα Τούνη. Ναι. Καταγγελία. Αυτό συμβαίνει. Silver alert. Ψάξτε να τη βρείτε. Την Ιωάννα Τούνη και σοβαρά τώρα μιλάω. Δεν λέω την Ιωάννα Τούνη με τα ωραία τα outfits που είναι και πιο ελεύθερο κορίτσι. Αλλά με τη δημιουργία. Αφού είσαι πανέξυπνη, ασχολείσαι με τα ρούχα. Νομίζω ότι είχα αρκετά εφάνταστα concept σαν concept και στιλιστικά προσπάθησα μέχρι και που μπόρεσα. Που μου βγήκε και που έτσι πως έτυχε. Okay. Πώς είσαι αυτόν τον καιρό, ψυχολογικά εννοώ. Χαρτωμένα.
Χαριτωμένα. Να κάνουμε μια ψυχανάλυση τώρα στην Ιωάννη. Χαριτωμένα. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στη βαθμολογία της για αυτό που είδαμε σήμερα. Και μόλις έρθει τώρα το Σαββατοκύριακο, θα ξεκουραστεί αν όλα πάνε καλά και παραμείνει μαζί μας. Και από Δευτέρα θα βάλει τα δυνατά της, είμαι σίγουρη. Στέλιο. Θα σου βάλω ένα πάρα πολύ χαριτωμένο βαθμό. Δι. Και λουλουδάκια. Χαριτωμένο, είπα λίγο να το κάνω. Αλεξάνδρα. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι χαριτωμένο το σημερινό. Θεωρώ ότι είναι μία προσέγγιση που για σένα είναι τόσο απλή που δεν τη σκέφτηκες και δεν τη δούλεψες. Και μπορείς και το ξέρω και θα ήθελα γιατί μου αρέσει τόσο πολύ αυτή η δεκαετία. Δεν είμαι φαν των δεκαετιών πάντως. Τι? Δεν είμαι φαν. Ναι, αλλά είσαι ένα έξυπνο κορίτσι που έχει να διεκπαιρεώσει ένα ρόλο σε... Δεν νομίζω ότι ήρθα και εντελώς επροτείμαστε. Προσπάθησα, οκ. Okay. Καλά έκανες. Φαίνεται, απλά δεν πέτυχε στα δικά μου μάτια. Α, σήμερα δεν θέλω να χαλάμε τις καρδιές μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Χάρη. Πιστεύω για σένα ότι θέλεις λίγο tuning. Ξέρεις τι είναι αυτό. Κούρδισμα. Έτσι. Τρία λοιπόν. Ευχαριστώ. Και να χαμογελάς γιατί σου πάει. Ευχαριστούμε, σε όλους πάει αυτό. Θα κάνω ρητίδες έκφρασης προώρα. Ποτέ. Ευχαριστώ. Επόμενη διαγωνιζόμενη, η Βρυσίδα Ανδριώτη. Είναι προφανές ότι ο χορός σου αρέσει πολύ, τον αγαπάς. Ναι, ναι. Είναι ένα κομμάτι της ζωής σου. Mm-hmm. Θες να μου το εξηγήσεις και λίγο περισσότερο. Ναι. Είχαμε θέμα 70's. Mm-hmm. Τα 70's είναι χαρακτηριστικά ότι είναι τα παιδιά των λουλουδιών, της ειρήνης, τα γλυκά αυτά τα λουλούδια γιατί τα χαριτωμένα πολλά χρώματα. Mm-hmm. Έτσι εγώ ήθελα να κάνω την ανατροπή, να μην έρθω σαν τις κούκλες όλες εδώ πέρα, που είμαστε όλες πολύ ωραία σε αυτήν, να δείξω αυτό το concept. Και επέλεξα τους Kiss. Το κόστος μου είναι ότι είναι το τώρα. Είμαι χορεύτρια σε ένα μαγαζί. Έχουμε rock party 70's και είμαστε κοπέλες. Πίσω ετοιμάζονται αυτές ακόμα, εγώ έκανα πρόβα. Εντάξει. Και έχουμε εμπνευστεί από αυτούς. Έχω κάνει styling το οποίο δεν είναι το δικό τους. Mm-hmm. Είναι δικό μου 70's styling rock punk κάτι. Το ψάχνουμε και λίγο. Εντάξει. Η Kiss είναι το 1972 ιδρύθηκαν, το 1973 έκανε την πρώτη συναυλία, το 1979 ακούστηκε το τραγούδι αυτό. Οπότε είμαστε σε αυτή τη δεκαετία του 1990. Και να μας πει η Τζόρτζια δύο λόγια. Κοίτα, εγώ δεν ξέρω και πολύ από τους Kiss. Απλά αυτό που είδα πίσω δεν το έχεις πετύχει. Έχεις βελούδινο body. Το από κάτω σου είναι λίγο. Το μποτάκι επίσης είναι πολύ λίγο. Ναι, το στυλ. Θα σε έκανε με πιο τσόκερ, πιο δερμάτινα, καρφιά. Είναι πολύ λίγο αυτό που βλέπω. Σου λείπουν και εσένα κάποια στοιχεία, ναι, δηλαδή. Ροκ στοιχεία σου λείπουνε του 79 και πάνω. Αυτού. Στο στυλ του δικό του. Δεν ήθελα να κάνω αυτού, δεν έκανα ρόλο. Αυτό ήθελα να εξηγήσω. Τέλος πάντων, αυτό. Ωραία, που αυτό. Αυτή τη στιγμή. Ναι, okay, τέλεια. Ευχαριστούμε, Τζόρτζια. Και πάμε στου κριτέ σιγά-σιγά, κορίτσι μου. Τζόρτζια. Ήθελε κι άλλη. Ναι. Τώρα, συγγνώμη, πραγματικά. Προτιμούσες να μιλήσει κάποια άλλη συμπαικτριά σου, ναι, από το να ακούσει τους κριτές, δεν έχεις αγωνία.
έχω γωνία, φυσικά. Θα ήθελα να ακούσω κι άλλο γνώμη από τα κορίτσια. Γιατί τα κορίτσια τα τσακούω και τους ρωτάω πίσω. Οπότε θέλω να ακούω τα κορίτσια τη γνώμη τους όταν μας κρίνουν. Δεν χαίρομαι όταν ακούω και δεύτερη και τρίτη κοπέλα. Σήμερα δεν τις ρώτησες πριν ξεκινήσουμε. Τις ρώτησα και πριν. Αλλά ήθελα να το ακούσω και από εδώ. Α, μην το ίδιο δεύτερη φορά, να το εμπεδώσει. Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην Αλεξάνδρα προς το παρόν. Αυτή η εκδοχή που έχεις δώσει είναι ποια προσέγγιση της δεκαετίας, ποιο στυλ. Όχι, του 70. Ναι, του 70. Ποιο στυλ από τη δεκαετία. Το 70. Α, τι είναι στυλ, το punk. Ωραία. Punk rock. Δεν είναι. Εντάξει. Δεν είναι. Είναι μόνο το κεφάλι σου που παραπέμπει στους Keys, που εντάξει ήταν πολύ ωραίο. Αυτό η ήθελα. Κίνηση ήταν ωραία. Το καλσόν είναι ωραίο. Αλλά όλα τα άλλα δεν είναι συνδεδεμένα. Και ειδικά αν είσαι χορεύτρια δεν είσαι, είπες, ναι. Κάπου, αυτά τα στοιχεία είναι τα νούμερο ένα που παίζουν ρόλο στην εικόνα ενός χορευτικού. Εκτός από την κίνηση, βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο. Κοίταξε, η Kiss ήταν υπέρμετρα κεντρική. Είχαν εικόνες πάρα πολύ δυνατές. Και το μόνο πράγμα που με παραπέμπει είναι αυτό το μακιγιάζ. Το πρόσωπο είναι αυτό. Ναι, αλλά όλο το υπόλοιπο είναι κάτι άλλο. Δεν μου θυμίζει τίποτα, σε τίποτα τους Keys. Αυτό ήθελα, μόνο το μακιγιάζ. Ήθελα μόνο το μακιγιάζ των Keys, το εξήγησα. Ήθελα να βρεθούμε από τους Keys για τη δεκαετία του 70, που προσπάθησαμε το jacket, νόμιζα ότι ήταν 70's. Όμως, τι έχεις κάνει. Το jacket δεν είναι 70's. Το jacket μόνο το μακιγιάζ σε ενδιέφερε, το styling δεν έχεις ασχοληθεί. Στο στυλ rock punk. Πού είναι το punk σε αυτή την εικόνα, εντός από τον καλσόν. Okay. Αυτό σου είπανε και τα κορίτσια. Εντάξει, και ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Χάρη. Ήταν φανταστικό το χορευτικό σου και αυτό κερδίζει πόντους. Είσαι και χορεύτρια, που λες στην ιστορία σου, αλλά γενικώς πάντα βγαίνεις με μια πολύ ωραία διάθεση και το υποστηρίζεις πάρα πολύ, Βρυσίδα. Εντάξει, θα μπορούσες να κάνεις περισσότερη δουλειά. Δεν θέλουμε κοστούμι εδώ, το είπαμε. Δεν θέλουμε μεταμφίεση. Το τζάκετ είναι. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Σύγχρονο, είναι σύγχρονο. Ναι, είναι τώρα. Τώρα. Τέλος πάντων. Και τα σκιστά καλσόν αυτά ήταν πιο πολύ αρχές του 80, τέλος πάντων, με τη σκηνή της punk και όλα αυτά. Αλλά δεν έχει σημασία. Μας έδωσε χαρά. Εμένα μου αρέσει πολύ και το μαλλί σου και το make-up και όλο το ύφος που είχες. Με μετέφερες σε εκείνη την εποχή. Να δώσουμε βαθμούς στη Βρυσίδα. Χάρη. I wanna kiss you, λένε. Θα σου βάζα και παραπάνω. 3. Ευχαριστώ πολύ. Αλεξάνδρα. Για σήμερα 1. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο. Για σήμερα 2. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Βρυσίδα μου. Να είστε καλά.